Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, κύριε Σταθίου, τώρα αυτός ο νόμος να κριθεί αντισυνταγματικός και η οδός, αν θέλετε, είναι οι μαζικές προσφυγές των υπαλλήλων? Εγώ έχω τη θέση ότι ο νόμος, στο βαθμό που επηρεάζει και αντίκειται στο άρθρο 122 του συντάγματος, είναι αντισυνταγματικός. Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου νομική, αν θέλετε, προσέγγιση. Όμως διαφωνώ με την προσέγγιση των μαζικών προσφυγών. Καταρχήν, οι προσφυγές, όπως θα το πει και ο κύριος Τριανταφυλλής δίπλα μου, οι προσφυγές δεν μπορούν να στρέφουν εναντίον νομοθεσίας. Οι προσφυγές των άλλων δικαστήριων στρέφονται εναντίον διοικητικών πράξεων, είτε είναι αυτές ατομικές που αφορούν τον καθένα, ναι, ή γενικού περιεχομένου που αφορούν μια ομάδα προσώπων. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσφυγές εναντίον, δηλαδή χιλιάδες ή εκατοντάδες προσφυγές εναντίον νόμου. Θα απολυθούν όλες. Και βεβαίως και στην Κύπρο επιτέλους πρέπει να μάθουμε και αυτές οι μαζικές προσφυγές επιτέλους θα πρέπει να διαγραφούν από το λεξιλόγιο. Άρα την αντισυνταγματικότητα του νόμου πώς θα την καταδείξουν, αν θέλετε, αυτοί που επηρεάζονται? Ναι, στο βαθμό που μελλοντικά προκύψει η διοικητική πράξη, η οποία στηρίζεται ή βασίζεται στον παρόντα νόμο, εκεί μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να πει ότι, κύριε. Άρα θα πρέπει να αφήσουν να περάσει ο χρόνος και αν και εφόσον νιώσουν ότι τα παράγωγα αυτής της νομοθεσίας επηρεάζουν τα ένομα συμφέροντα αυτών, τότε θα πάνε να ακυρώσουν τις πράξεις επικαλούμε την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Αυτό μου λέτε. Οποιαδήποτε πράξη, η απόφαση εκδόθηκε με βάση αυτόν τον νόμο, η οποία αφορά στον συγκεκριμένο ή μια ομάδα πολιτών, μπορεί να γίνει αντικείμενο προσφυγής, όπως βεβαίως μπορούσε να γίνει ή μπορεί να γίνει κατά την εξέλιξη. Με τη διαδικασία του ερωτήματος πλέον προς τον άλλο δικαστήριο περί της συνταγματικότητας του νόμου, εάν και εφόσον βεβαίως αυτό είναι θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το οποίο ερώτημα ευθύνει μόνο ο Πρόεδρος. Μόνο ο Πρόεδρος. Με τη διαδικασία της αναπολύσεως. Προκειμένου, αν θέλετε, να προφυλάξει και το κράτος από μελλοντικές ενέργειες. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δυστυχώς στην Κύπρο, τόσο στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκό, στο ΕΔΑΦ ή ακολούθως στον άλλο δικαστήριο με τα κουρέματα, ξέρω εγώ, αυτές οι χιλιάδες μαζικές προσφυγές δεν εξυπηρετούν σε τίποτε. Προσκρούν στο δίκαιο της ανάγκης, λέτε? Όχι, όχι, είναι η έλλειψη γενικά μέτρου που έχουμε στην Κύπρο. Απλά να συμπληρώσω ότι υπάρχει, να μην αδικούμε και αυτούς και τους κυρίους που έχουμε δει προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας, υπάρχει η ουσιαστική, υπάρχει και η τυπική αντισυνταγματικότητα. Ναι. Προφανώς οι προλαλήσαντες αναφέρονται στην ουσιαστική, δηλαδή ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος περιέχει συνταγματικές, αντισυνταγματικές διατάξεις. Η τυπική συνταγματικότητα είναι αυτή η οποία δεν μπορεί να προσβληθεί παρά μόνο με τον τρόπο που έχουμε εξηγήσει προηγουμένως. Η ουσιαστική είναι αυτή η οποία υποβόσκει και ακριβώς με την πρώτη ευκαιρία θα αναδειχθεί με την πρώτη ευκαιρία, με την απόφαση ή με την οποιαδήποτε πράξη. Και επειδή με βάση τον νόμο η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων ή αποκρατικοποιήσεων προβλέπεται και με διατάγματα με βάση Υπουργικού Συμβουλίου, ακριβώς επειδή αυτές είναι πράξεις πλέον διοικητικές κράτους, μπορεί να προσβληθούν στον βαθμό βεβαίως που επηρεάζουν τον οποιοδήποτε ο οποίος πρέπει να αποδείξει ένα νόμο συμφέρον. Ότι έχει νομικό δικαίωμα να προχωρήσει. Και αν και εφόσον τότε που θα γίνει αυτή η προσβολή, τότε θα έρθουν, θα υπάρξει ντόμινο, αν θέλετε, διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει και θα πηγαίνει πίσω-πίσω και η μία πράξη θα αναιρεί την προηγούμενη. Εκεί πάμε πλέον στην φύση της οποιασδήποτε ακυρωτικής απόφασης. Το άλλο δικαστήριο να ακυρώσει τη συγκεκριμένη πράξη. Αυτή λειτουργεί μεταξύ των συγκεκριμένων προσώπων. Βεβαίως τίθεται θέμα σε αυτήν την περίπτωση ανάκλησης πλέον ή αναδιάρθρωσης αναπροσαρμογής αναθεώρησης της όλης νομοθεσίας.